Γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση, η δημόσια διαβούλευση για αυτό το νομοσχέδιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Έγιναν πάρα πολλά σχόλια, νομίζω 1.800 διάβασα περίπου στον τύπο και οδεύει προς τη Βουλή για να ψηφιστεί. Έχει γίνει ήδη κάποια επιστημονική συζήτηση για τις βασικές επιλογές του νομοθέτη σε αυτό το νομοσχέδιο. Η κριτική είναι έντονη και θα προσπαθήσω στη συνέχεια να εκθέσω τις βασικές ρυθμίσεις και τη βασική φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τις παρεμβάσεις που εισάγει και ελπίζω στη συνέχεια να γίνει και μια συζήτηση και να διευκρινιστούν και ζητήματα που δεν θα έχω θίξει στη σύντομη εισήγηση. Θα ξεκινήσω από τον ποινικό κώδικα, όπου όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, ο νομοθέτης έχει στραφεί προς την εντονότερη ποινική καταστολή, προς την επαύξηση των ποινών και προς την εκτέλεση ακόμα και βραχυχρόνιων ποινών στερητικών της ελευθερίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία που όπως θεωρεί υπάρχει και να τονωθεί η εγκληματοπροληπτική λειτουργία της ποινής μέσω τόσο της γενικής όσο και της ειδικής προλήψεως. Ποιες ρυθμίσεις περιέχει το νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση? Σε ό,τι αφορά την βαριά εγκληματικότητα, δηλαδή τα κακουργήματα, εισάγει μία επαύξηση των ορίων ποινών, μία επίταση των ορίων ποινών. Επαναφέρει το ανώτατο όριο της πρόσκαιρης κάθριξης στα 20 έτη. Επίσης, τις συνολικές ποινές που επιβάλλονται κατά το άρθρο 94, παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, επαυξάνονται τα όρια από τα 20 στα 25 έτη για τις καθήρξεις και για τις φυλακίσεις από τα 8 έτη στα 10 έτη. Επίσης, εισάγονται ουσιώδεις μεταβολές σε ό,τι αφορά τις μειωμένες ποινές που επιβάλλονται. Αυτές οι μεταβολές αφορούν κυρίως τα κακουργήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Στο άρθρο 83, αντί των ποινών ενός έως 6 ετών, για τα κακουργήματα που τιμωρούνται ως 10 έτη, τα νέα πλαίσια μειωμένων ποινών, το νέο πλαίσιο μειωμένης ποινής είναι 2 έως 6 έτη. Για τις καθήρξεις τουλάχιστον 10 ετών είναι 2 έως 8, από 2 έως 8 έτη επαυξάνονται σε 3 έως 12 έτη, ενώ για την πρόσκαιρη κάθριξη από 1 έως 8 έτη το πλαίσιο ποινής προσαυξάνεται από 2 έως 10 έτη. Επίσης τροποποιείται το άρθρο 85 που στο νέο ποινικό κώδικα, όπως γνωρίζουμε, προέβλεψε επισυρωής λόγω μειώσεως της ποινής ή λόγω μειώσεως της ποινής και ελαφρυντικών περιστάσεων την περαιτέρω μείωση του κατώτατου ορίου της μειωμένης ποινής. Καταργείται η πρόβλεψη αυτή και επιστρέφουμε στην παλαιά ρύθμιση του ποινικού κώδικα, του παλαιού ποινικού κώδικα, που προβλέπει ότι μία φορά μειώνεται το πλαίσιο ποινής και αν υπάρχουν περισσότεροι λόγοι μείωσης, λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση εντός αυτού του πλαισίου ποινής. Υπάρχει επίσης μία ρύθμιση που σε πρώτη όψη δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι εξυπηρετεί. Έχουμε δηλαδή επαναφορά των παλαιών ρυθμίσεων για την απόπειρα και την απλή συνέργεια που προέβλεπαν τότε ότι μπορεί να επιβληθεί η ποινή του αυτούργου και στον απλό συνεργό. Υπάρχει επαναφορά αυτής της ρύθμισης. Βέβαια τώρα δεν έχουμε διάκριση απλής και άμεση συνέργεια. Η συνέργεια καταρχήν τιμωρείται με τη μειωμένη ποινή. Προβλέπει όμως ο νόμος ότι μπορεί να τιμωρηθεί και με την πλήρη ποινή που προβλέπεται για τον αυτουργό. Επίσης, αντίστοιχη πρόβλεψη συναντούμε στην απόπειρα, όπου και εκεί προβλέπεται ότι μπορεί να επιβληθεί πλήρη ποινή. Αυτές οι δυνατότητες που υπήρχαν στον παλαιό ποινικό κώδικα είχαν καταργηθεί. Στο νέο ποινικό κώδικα τις επαναφέρει τώρα ο νομοθέτης, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν βαριές μορφές απόπειρας και βαριές μορφές συνέργειας που πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ποινή που απειλείται κατά του αυτουργού. Εκεί όμως όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις και υπό τον παλαιό ποινικό κώδικα δεν ξέρω αν είχαν εφαρμοστεί. Ελάχιστες φορές πιστεύω θα είχαν εφαρμοστεί να επιβάλλεται πλήρης ποινή για την απόπειρα. Και απορεί κανείς γιατί να επανέρχονται αυτές οι ρυθμίσεις. Αν διαβάσει όμως κανείς την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον νόμο, διαπιστώνει ότι η σκοπιμότητα είναι κυρίως δικονομική και όχι ουσιαστική. Δηλαδή, επειδή η προσωρινή κράτηση, εφόσον το πλαίσιο ποινής, το ανώτατο όριο της ποινής δεν υπερεύαινε τα 10 έτη, δεν μπορούσε να εξακολουθήσει πέραν και να παραταθεί πέραν των 12 μηνών,
Τώρα αναφέρει ο νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση ότι θέλουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα και να μπορεί ο δράστης απόπειρας ή και ο συνεργός να κρατούνται προσωρινά μέχρι 18 μήνες. Η δικαστική λειτουργή ήταν, ξέρω εγώ, γύρω στους 4.300, τώρα είναι 3.600, αν θυμάμαι καλά τα μεγέθη. Γι' αυτό δεν γίνεται καμία κουβέντα. Πείτε πώς εδώ στην ΚΟΟ, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό δεν γίνεται καμία κουβέντα. Και προσπαθούν την επιτάχυνση να τη φέρουν μέσα από τα μονομελή δικαστήρια. Με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Που και μας συγκρίνουν, κύριε καθηγητά μου, επιτρέπετε, με την Ευρώπη, που εντάξει, η Ευρώπη έχει το θεσμό του μονομελούς πολύ εκτεταμένο και στα εφετεία ακόμα. Εμάς το σύστημά μας δεν ήταν καλύτερο? Δεν παρήχε περισσότερα εχέγγυα περί της ασφαλούς κρίσης, επειδή είχαμε τα τριμελή, επειδή είχαμε τις πολυμελές συνθέσεις? Α, το θυσιάσουμε αυτό εν ονόματι της εκείνη ενστάσεις.